Φώτη, πέρσι ήσουν ο άτυχος της υπόθεσης. Βγήκες νωρίς αλλαγή λόγω της αποβολής του Σέχου. Φέτος δίνεις την assist στο γκολ που δίνει το κύπελλο στην Ομόνοια. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τεράστιο σύλλογο που λέγεται Ομόνοια πραγματικά δεν άξιζε αυτό το τέλος. Μπήκα μέσα, ήξερα ότι έπρεπε να δώσω την ψυχή μου. Όλη η ομάδα, δεν είναι μόνο συγκεκριμένο, δώσα μια assist. Αυτή είναι η δουλειά μου. Από αυτή την ομάδα. Αλλά πολύ περισσότερο επειδή ήξερα ότι είναι τα τελευταία μου αγωνιστικά λεπτά σε αυτή την καριέρα. Έπρεπε να δώσω, να αφήσω ένα αποτύπωμα σε αυτή την ομάδα που λέγεται Ομόνοια. Και δόξα σε ο Θεός, με βοήθησε με τη βοήθεια πραγματικά του Θεού, του Χριστού και της Παναγίας, να πανηγυρίσω ένα κύπελο και έτσι να φύγω με ψηλά το κεφάλι έτσι όπως ήρθα. Έτσι και πρέπει να φύγω στην Κύπρο, από την Κύπρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή. Ναι, αυτό ανακοινώνει ο Φώτης. Φώτη, συγχαρητήρια για μια πολύ σπουδαία καριέρα τόσο στην Κύπρο όσο φυσικά και στην Ελλάδα και να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το φιλαθροκοινό της Κύπρου. Είναι μεγάλη μου χαρά. Όταν ήρθα το 2012 στην Κύπρο δεν φανταζόμουν ποτέ αυτά που θα ζήσω. Ευχαριστώ όλο το φιλαθροκοινό της Κύπρου πραγματικά. Το αγάπησα, είναι η οικογένειά μου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του Απόλλωνα που με έβαλε πρώτα στην Κύπρο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο του Απόλλωνα που με σεβάστηκε και με αγάπησε. Σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο που βλέπετε πίσω, στον κόσμο της Ομόνοιας, η οποία με αγκάλιασε, κατακτήσαμε τα πάντα. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τέτοιο τεράστιο σεβασμό που πήρα, τέτοια αγάπη, πραγματικά θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου. Και τελευταίο την εθνική ομάδα, γιατί ήταν πάντα ένα όνειρο ζωής για μένα να είμαι σε μια εθνική ομάδα. Μου έδωσε αυτή την ευκαιρία η Κύπρος να είμαι σε αυτή την εθνική ομάδα. Ευχαριστώ πραγματικά όλη την Κύπρο. Θα είμαι εδώ, είμαι και θα είμαι ένα κομμάτι της Κύπρου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, τα παιδιά μου εδώ γεννηθήκανε. Εδώ αγαπηθήκαμε, εδώ ζήσαμε αυτά που δεν είχαμε φανταστεί. Και πραγματικά σας ευχαριστώ όλους. Έχεις σκεφτεί την επόμενη μέρα? Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, επειδή έχω μάθει από μικρός να κάνω αυτό το πράγμα. Δύσκολη στιγμή, οπότε θέλω να ξεκουραστώ, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, όλη μου την οικογένεια. Είναι δύσκολο, ξέρεις, όταν από μικρό παιδί έχεις μάθει να κάνεις αυτό το πράγμα, σε μια στιγμή σβήνουν όλα αυτά τα φώτα. Δεν νιώθω περίεργα που σβήνουν αυτά τα φώτα, το περίμενα αυτό, αλλά πραγματικά ευχαριστώ όλο τον κόσμο για όλη αυτή την αγάπη που μου έδειξε. Προσπάθησα όλο αυτόν τον κόσμο να του γυρίσω πίσω αυτήν την αγάπη και θα είμαστε πάντα ένα κομμάτι της Κύπρου, εγώ και η οικογένειά μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.